και οι δηλώσεις οι οποίες κάνατε είναι ότι αυτοί επαναπροσλήφθηκαν με το θέλω, ενώ δεν χρειάζονται. Όχι, 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 κάνετε λάθος, σας λέω. Εγώ δεν έχω στην ομιλία μου και σας παρακαλώ να τη δείτε. Παρασυρθήκατε μάλλον από ό,τι δημοσιεύθηκε σε 2-3 συγκεκριμένες εφημερίδες. Τώρα πώς έχω την κριτική ικανότητα να το καταλάβω. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που σας λέω τώρα το καταλαβαίνετε, σας καλύπτει. Διότι προσέξτε, οι συγκεκριμένες κατηγορίες, επειδή γίνανε σύμβολα του αγώνα κατά βάση, ανεξαρτήτως αν είναι σύμβολα ή όχι, έχουν δικαιωθεί από τις, με δικαστικές αποφάσεις. Άρα αφού το δικαστήριο μίλησε, για μένα έχει τελειώσει το θέμα. Όμως, στο γενικό μου, στη γενική μου κατεύθυνση, στη γενική μας κατεύθυνση για το δημόσιο τομέα, απαιτείται τακτική αξιολόγηση, τακτικό σεμινάριο για να γνωρίζουν πώς θα επιλύσουν τα ζητήματα και ένα νέο οργανοδιάγραμμα το οποίο θα δώσει πιο αποτελεσματική και εξυπηρετική δημόσια διοίκηση. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν σημαίνει απολύσεις. Σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνουν νέες προσλήψεις. Μπορεί σε πάρα πολλούς, σε πάρα πολλές διευθύνσεις να υπάρχουν παραπάνω από όσους πρέπει και σε άλλες να υπάρχουν λιγότεροι. Η αξιολόγηση αυτή λοιπόν θα μας βοηθήσει να κάνουμε τη συγκεκριμένη κίνηση ώστε να έχουμε όπου μπορούμε και όπου πρέπει. Και να σας πω γι' αυτό, επειδή το διάβασα κι εγώ, αμέσως έβγαλα ανακοίνωση ότι η ομιλία μου είναι αυτή. Δεν χρειάζεται διευκρίνηση, είναι καθαρή και δεν κάνω τέτοια. Αν η διαστρέβλωση που έγινε από την άλλη πλευρά δημιούργησε τέτοιες παρερμηνίες και παρεξηγήσεις, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να το ξεκαθαρίσω. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Ονομάζομαι Τελιγιάννης.